αν θεωρείτε ότι καλός δήμαρχος είναι αυτός που διαμορφώνει πολιτικές και σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά, ή αν καλός δήμαρχος είναι απλώς ένας δήμαρχος ο οποίος διαχειρίζεται τα περιορισμένα οικονομικά που έχει στη διάθεσή του ο Δήμος του. Στη διάθεση ο Δήμος του. Ναι, έτσι κι αλλιώς είναι γεγονός ότι ο καλλικράτης και το σφιχτικό πλαίσιο λειτουργίας των Δήμων της χώρας στην πράξη δεν αφήνουν περιθώρια πέρα από το να είσαι ένας διαχειριστής. Δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι οποιοδήποτε δήμαρχος, με όσο καλές προθέσεις και να έχει, μπορεί να κάνει τη μεγάλη αλλαγή. Για μας η λειτουργία των Δήμων εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο του πώς λειτουργεί η κοινωνία. Και να εξηγήσω, να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο σε αυτό που συζητάμε, σε αυτή τη θεματική, το ζήτημα των οικονομικών. Ακούστηκαν κάποιες λέξεις με τις οποίες διαφωνούμε απόλυτα. Η λέξη ΕΣΠΑ, η λέξη ΔΙΤ. Και τα δύο σημαίνουν, είναι μια κοροϊδία, σημαίνουν δώρα για τους καπιταλιστές, για τους εργολάβους, σημαίνουν διάλυση εργασιακών σχέσεων, δεν σημαίνουν η μόνιμη δουλειά. Και δεν σημαίνουν και σωστές υπηρεσίες πάντα. Άρα από πού θα βρεθούν χρήματα? Θα σας απαντήσω. Διαφωνούμε με την έννοια της ανταποδοτικότητας. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν δει τους μισθούς τους να μειώνονται, έχουν χάσει τη δουλειά τους, έχουν όλα τα χαράτσια, δεν μπορούν να πληρώνουν κι άλλο ένα χαράτσι στο Δήμο. Διαφωνούμε με την αύξηση των δημοτικών τελών. Αυτό το οποίο ζητάμε και αυτό το οποίο λέμε σαν μια συνολική, σε έναν συνολικό τρόπο να που λειτουργούν οι Δήμοι, είναι το να υπάρχει μεγαλύτερη κρατική χρηματοδότηση. Η κρατική χρηματοδότηση δεν σημαίνει ότι είμαστε υπέρ ενός κράτους γενικός και αορίστος, αλλά σημαίνει αυτό που λέμε πολύ απλά ανακατανομή του πλούτου, για να το καταλάβει και ο κόσμος. Σημαίνει ότι θέλουμε, οι ανάγκες μας είναι για υγεία, για παιδεία, για όλα τέλος πάντων, για υπηρεσίες, κοινωνικές υπηρεσίες. Το ότι μεταφέρθηκαν στους Δήμους χωρίς τους πόρους, απλά αυτό το πράγμα σημαίνει ότι τους αφήνουν να διαλυθούν, είτε να διαλυθούν, είτε να εξεπολυθούν στους ιδιώτες, είτε να το πληρώσουν οι ίδιοι οι πολίτες. Απέναντι σε αυτό λοιπόν λέμε να φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο. Καταρχήν, το οποίο δεν φορολογείται. Το οποίο αντί να το δίνουμε δώρα στους εργολάβους, μπορούμε πραγματικά να φορολογήσουμε όλα τα υπερκέρδη τους. Δεύτερον, αναφέρθηκαν τα χρήματα τα οποία υπάρχουν στην Ελβετία, που δεν είναι των πολιτικών κυρίως, είναι των καπιταλιστών. Για να μην γελιόμαστε, δεν είναι των εργαζόμενων σε καμία περίπτωση. Κανένας απλός εργαζόμενος δεν έβγαλε τα 600 δις τα οποία τουλάχιστον υπάρχουν με βάση τα στοιχεία στην Ελβετία. Με ποιο τρόπο θα βάλουμε χέρι σε αυτόν τον πλούτο, σε αυτή την αφέμαξη την οποία γίνεται απέναντι στους εργαζόμενους? Αυτό που λέει η Ανταρσία είναι η κρατικοποίηση των τραπεζών. Να ελέγξουμε αυτό το πλούτο, τις έχουμε πληρώσει διπλά και τριπλά τις τράπεζες. Μπορούν οι εργαζόμενοι απλοί να βάλουν χέρι σε αυτό το πλούτο, να σταματήσουμε να πληρώνουμε το χρέος και να χρησιμοποιήσουμε όλο αυτό το χρήμα συνολικά για τις ανάγκες της κοινωνίας. Το μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη. Εμείς δεν βλέπουμε ότι οι εκλογές είναι εκλογές, το είπα και πριν, ότι τα όρια που βάζει ο καλλικράτης και που βάζει οι συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ναι, και μιλάμε. Άρα, καταρχήν μιλάμε για κατάργηση του καλλικράτη. Όχι, όχι, μιλάμε ότι είμαστε μπροστά σε δημοτικές εκλογές, το οποίο σημαίνει για μας είναι πολιτικές εκλογές, και άρα με αυτή την έννοια έχει σημασία το να ακουστούν αυτές οι φωνές. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα τα συγκεκριμένα μπαίνουν. Δηλαδή, σας είπα, συγκεκριμένα ζητήματα, οι προσλήψεις, η επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων, το να υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες και να λειτουργούν, το να γίνει ανακατανομή των οικονομικών με την προσπάθεια φορολόγησης τέλος πάντων του κεφαλαίου και ελάφρυνσης των λαϊκών στρωμάτων. Αυτές είναι οι πολιτικές. Αλλά προφανώς εντάσσονται σε μια συνολικότερη πολιτική. Και ένα τελευταίο, να μου επιτρέψετε, όλα αυτά δεν έχουμε την αυταπάτη ότι θα γίνουν ούτε από μια κυβέρνηση, ούτε από ένα καλό ή τέλος πάντων τίμιο δήμαρχο. Μάλιστα. Θα γίνουν με τους αγώνες των εργαζόμενων και μέσα στο Δήμο και όλους τους άλλους εργαζόμενους. Και να μου επιτρέψετε εδώ να αναφέρω ότι όταν μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη και το Δήμο Θεσσαλονίκης, υπάρχει η ΕΤ3 και ένας που είναι δίπλα μας και είναι ένας αγώνας ο οποίος συνεχίζεται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης της ΕΙΑΘ, υπάρχει το ζήτημα της κάψης των σκουπιδιών. Είναι μεγάλα πολιτικά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν, έχουν και την οικονομική τους διάσταση, αλλά είναι ζητήματα που αφορούν τη ζωή μας, αφορούν του πώς τέλος πάντων το αν θα τα ξεπουλήσουμε όλα και αν όλα στους ιδιώτες και το αν θα καταστραφεί το περιβάλλον και η δημόσια υγεία. Μάλιστα, κύριε Κουριανίδη, τι λέτε?